Έχουμε κοντά μας τον γιατρό Αντώνη Καραβά από τον Ερυθρό Σταυρό και μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής της ΕΙΝΑΠ στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατρέ, πες μας. Σήμερα υπάρχει μια κοινή κινητοποίηση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία μαζί με νοσοκομειακούς γιατρούς. Είναι μια κινητοποίηση που σίγουρα θα μπορούσε να έχει δουλευτεί καλύτερα. Δυστυχώς οι ομοσπονδίες με έναν αποσπασματικό τρόπο προσπαθούν να καλύψουν τα προβλήματα και την οργή του κόσμου. Παρ' όλα αυτά είναι μια κινητοποίηση η οποία θέλει να εκφράσει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας. Τα κεντρικά αιτήματα είναι η άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας για προσλήψεις και για υποδομές, είναι η καταβολή των δεδουλευμένων και πάνω απ' όλα είναι να σταματήσει όλη αυτή η τρομοκρατία εν ώψη των δεκάδων χιλιάδων απολύσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φτάνει κανείς κλάδος, ούτε ο κλάδος των νοσοκομειακών για να αντισταθεί. Αυτό που χρειαζόμαστε απόλυτα είναι ένας συντονισμένος αγώνας, μαχητικός, με διάρκεια, με κεντρικό αίτημα την ανατροπή του μνημονίου και της κυβέρνησης, για να μπορούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση, για να ανατρέψουμε τα βάρβαρα μνημόνια, τη λιτότητα και την καταστροφή στην υγεία και στα δημόσια αγαθά. Μας μίλησες προηγουμένως για τις ομοσπονδίες. Διαπιστώνεις ολιγορία? Αυτό νομίζω βγάζει μάτια από όλες τις πλευρές. Έγινε ένα συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, και το οποίο στην πραγματικότητα είναι το πιο κρίσιμο, από τα πιο κρίσιμα της Ομοσπονδίας τα τελευταία δεκαετίες και πέρασε στα ψηλά. Η ΑΔΔ σήμερα, ενώ ήταν σε απόλυτη αφασία, καλή σαν πυροτέχνημα μια κινητοποίηση στην πλατεία Κλαθμόνος. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, της ΠΑΣΕ και της ΔΑΚΕ και των μνημονιακών δυνάμεων που ελέγχουν δυστυχώς ακόμα αυτές τις ομοσπονδίες, ώστε να ισορροπούν ανάμεσα στην ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί, να βγάλει την αγανάκτησή του, αλλά για να μην γίνει και αυτό όμως το κίνημα ανατροπής. Αυτό εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ξεπεραστεί. Οι αγώνες στο μετρό, στα λιμάνια, στην ΕΘΕΛ, στην ΠΟΕΟΤΑ δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα του κόσμου να κάνει την ανατροπή. Υπάρχουν ήδη και εκδηλώνονται στη βάση των συνδικάτων μεγάλες ανατροπές. Δυνάμεις ριζοσπαστικής αριστεράς αποκτούν πλειοψηφίες στα συνδικάτα. Είναι μια πιο αργή και βασανιστική αλλαγή που όμως συντελείται σε μεγάλη κλίμακα. Και πιστεύω ότι οι δυνατότητες του κόσμου και των μαχητικών δυνάμεων να ξεπεράσουν την συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι και αναγκαία, αλλά και διαρκώς έρχεται και πιο κοντά, είναι και πιο εφικτή. Και μιας και μας μίλησες για αυτές τις διεργασίες, θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για το συνέδριο που έγινε τώρα πρόσφατα της Ομοσπονδίας σας. Το συνέδριο της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών ήταν έβγαλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανατροπής της πολιτικής στην υγεία και της κυβέρνησης και των μνημονίων. Είχαμε μια σημαντική συντριπτική πλειοψηφία των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το θέμα είναι και το πλαίσιο, ασφαλώς, και τα ψηφίσματα, μια σειρά ψηφίσματα ήταν σε ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι αυτή η ανατροπή στην κορυφή της Ομοσπονδίας να μπορέσει να μεταφραστεί και σε οργάνωση των νοσοκομειακών γιατρών στη βάση και σε κοινή δράση με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως μια προσπάθεια συντονισμού μαχητικών ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων και σωματείων για να πετύχουμε αυτό που λέμε, το συντονισμό και την ανατροπή, για να ξεπεράσουμε τις συμβασμένες ηγεσίες.